Μερολόγια καραντίνα, σεζόν 2, επεισόδιο 8. Ζωή να έχουνε. Λοιπόν, ποιο είναι το θέμα τώρα. Όσο περνάει ο καιρός, τόσο τα παίρνω λίγο παραπάνω με την Τούνη και με όλο το σκυλολόι της που έχει ξαμολύσει. Θέλω να πω. Τούνη, σε σένα απευθύνομαι. Δεν ξέρω αν βλέπεις. Και δεν γίνεται. Είπες μια πραγματικά πολύ χοντρή μαλακία. Γιατί είπες πολύ χοντρή μαλακία αυτή και το 800 ευρώ και τους τεμπέληδες. Αυτούς που δουλεύουν στα μαγαζιά, σερβιτόρια. Γιατί και εσύ μαλάκα, αν δεν υπήρχε το ίντερνετ, ακόμα στο Μαρκής θα σου για 800 ευρώ. Θα παρακάλεγες τώρα να πάρεις το 800 ευρώ. Το κλείνουμε αυτό. Λοιπόν, άκου τι γίνεται. Έχεις δύο τρόπους μετά να το μαζέψεις. Είτε να ζητήσεις συγγνώμη, εντάξει, να βγεις να πεις παιδιά, οκ, είπα μια μαλακία, ρε παιδί μου, εντάξει, τελείωσε, πάει. Ή να το βουλώσεις και να τα αφήσεις να το πάρει λύθη του ίντερνετ αυτό το πράγμα. Να ξεχαστεί σε λίγο καιρό, θα ξεχνιόταν. Όλα ξεχνιούνται. Εσύ τι έκανες τώρα. Βγήκες από πάνω, ρε φίλε. Βγήκες από πάνω. Βγαίνει άλλη σε ξεφτιλίζει γιατί σα σταμάτη μαλακά. Δεν είναι κανένα παιδάκι τώρα. Έχει φάει 60 τούνιδες τώρα. Δεν είναι τώρα για τέτοια. Σε βγάζει, ξεφτιλίζει και συνεχίζει, ρε μαλακά. Συνεχίζει. Για ποιο λόγο συνεχίζει. Βγάζει τώρα την άλλη την Αλεξανδράκη τώρα. Και βγαίνει και αυτή και συμπερασπίζεται και λέει και λέει και λέει ότι είστε τεμπέληδες, είστε πραγματικά τεμπέληδες. Αλλά να σου πω κάτι, δεν φταίει ούτε η Τούνη, δεν φταίει ούτε η Αλεξανδράκη. Ξέρεις ποιο φταίει, φταίτε εσείς, γιατί σας κάνει κάτι giveaway εκεί πέρα και πατάτε like και μαζεύει ένα εκατομμύριο like για να σας δώσει μια κρέμα ή ένα iPhone 12 Pro Max, πώς τα λένε. Σιγά μην το δώσει εσάς, ρε μαλάκα, το iPhone το Pro Max, δηλαδή ούτε αυτό δεν σας κόβει. Και πάτε μαλάκα, πατάτε like, τσέκετε κάνει φίρμες, πρώτες φίρμες, παίρνουν 3-4 χιλιάρικα για κάθε post και μετά σας λέει για το 800 ευρώ. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Για να γράφετε κάτω τα post της, τι θεάρα είσαι και τι γκομενάρα είσαι και τι γυναικάρα λέει και θα τη γαμίσετε μαλάκα. Από αυτά, από σας ζούνε. Όλες αυτές και είναι φυσικό να καβαλήσει καλά. Και η Τούνη και η Αλεξανδράκη και η κάθε Τούνη. Από εκεί μαλάκα που θα τις ήξερε μόνο ο παρκαδόρος του Μαρκής και ο μπάρμαν, ξαφνικά τις ξέρει όλη η Ελλάδα. Και όχι μόνο τις ξέρει όλη η Ελλάδα, έχουν και άποψη. Δεν είναι Τούνη. Όλες αυτές το ίδιο σκέφτονται πάνω κάτω. Όλες αυτές. Ξέρεις πως σας βλέπουν. Σαν like σας βλέπουν. Αλλά θα ξεχαστεί αυτό. Θα ξεχαστεί γιατί όλα ξεχνιούνται. Θα ξεχαστεί και αυτό και στο επόμενο giveaway που θα κάνει Τούνη και θα σας δώσει ένα μπλουζάκι της πέρα 2 ευρώ που αξίζει, θα σου λέει κάνε like για να πάρεις το μπλουζάκι. Και θα μαζέψει πάλι 1500 like σε ένα δευτερόλεπτο. Τέλος τα σοβαρά. Συνεχίζουμε. Στα εθημερινά, έτσι, στα επικαιρότερα. Βγήκε νέος θανατηφόρος ιός. Βέβαια και βγήκε νέος θανατηφόρος ιός. Είχε να βγει νέος θανατηφόρος ιός περίπου 25 λεπτά. Ο νέος θανατηφόρος ιός λοιπόν λέγεται τσαπάρε. Τσαπάρε, μαλάκα, να πας από ιό που λέγεται τσαπάρε. Δηλαδή, να σε τσαπάρει αυτός ο ιός. Πολύ κακό αυτό, το ακούστηκε Αλεξανδράκη. Και λέει μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο και προκαλεί αιμορραγικό πυρετό. Βέβαια, βέβαια, γιατί ο κορονοϊός, ο COVID-19-20.000, τι προκαλεί, απλά πυρετό. Αυτό έρχεται τώρα το εξελιγμένο μοντέλο iPhone 11, iPhone 12 και προκαλεί αιμορραγικό πυρετό. Να σε πάει αίμα, να σε διαλύσει, να μην μείνει μαλάκα κόκαλο πάνω σου. Καλά πάει το 2020 πάντως, παράπονο δεν έχουμε, εντάξει. Βγήκε μια νέα δημοσκόπηση και λέει αισιόδοξη για το μέλλον τους οι πολίτες. Βέβαια. Της Ελβετίας, της Νορβηγίας. Όπου έχει ξεσπάσει άλλος. Γιατί ο Πάπας, ο λογαριασμός του Πάπα στο Instagram, βέβαια και έχει ο Πάπας Instagram. Αυτός και αν influencer, τόσα πρόβατα. Λοιπόν, κάνε like, λέει ο λογαριασμός του σε μια κολάρα. Είχε σηκώσει άλλη μια κολάρα εκεί πέρα, μια influencer. Και πήγε και κάνε like ο λογαριασμός του Πάπα. Γιατί ο Πάπας μπορεί να τη σταθεί σε μια κολάρα. Μπορεί να δίνει και κάποιο δώρο, giveaway. Καημένος τώρα που χειρίζει το λογαριασμό του, τον αφόρησε. 17 Νοέμβρη σήμερα. Μέσα σε όλα εκεί πέρα έδειχνε κάτι, πέραν σηκωτού, κάτι κατεβήκανε 10 διαδηλωτές, πέρα του διαλύσαν το ξύλο. Τέλος πάντων, κατέβασαν όλους 5.000 μάτια, παρακολούθησαν όλοι κορονοϊό. Όλοι οι αστυνομοί έχει κορονοϊό από εδώ και πέρα. Οπότε δηλαδή από αύριο μεθαύριο, τρεις μέρες θέλουν τα συμπτώματα. Ωραία. Τι είναι σήμερα, Τρίτη, Τετάρτη. Παρασκευή βράδυ κυκλοφορούμε ελεύθερα. Κυκλοφορούμε ελεύθερα, δεν θα υπάρχει αστυνομικό, σαν όλοι είναι σε νοσηλεία, δεν θα υπάρχει καραντίνα, δεν θα υπάρχει αστυνομικό έξω να μα ελέγξει. Δεν είναι αστυνομική έτσι. Έτσι ρε. Σαν το Βέρτι 2 ώρα το βράδυ, Σάββατο. Έτσι ήταν μέσα όλοι. Πάει κολλήσαν όλοι. Οπότε μια χαρά μα, καλά μα έκατσε εμά. Μπορεί να μην κατεβήκαμε πορεία, αλλά μα έκατσε πάρα πολύ ωραία γιατί από Παρασκευή είμαστε άνετοι, θα πηγαίνουμε βόλτες, δεν θα υπάρχει ούτε ένα στυνομικό, ούτε μήνυμα θα στέλνουμε τίποτα. Έχει να γίνει κάτι παρτάρι στην Παρασκευή. Για 15 μέρες την έχουμε καβατζώσει λουκούμι. Πώς ανοίξει ο Βέρτι το Σάββατο. Έχει τρελαθεί η Χρήσπα από τα νεύρα της με τα live που γίνονται στο Instagram. Λέει όταν κάνουν καλλιτέχνες live στο Instagram. Μετά ποιος να πάει να τους πληρώσει, λέει να τους δει κανονικά στο κέντρο. Σωστό αυτό, πολύ σωστό αυτό, Χρήσπα. Βέβαια μεταξύ μας τώρα για σένα δεν θα πληρώνε κανείς να σε δει live. Αλλά εντάξει, okay, έχει ένα point όμως στην αρχική της τοποθέτηση. Της το δίνω. Είδα πριν το τρέιλερ για την εκπομπή της Δέσποινας Βανδύ, το My Greece που κάνει και λέει το τρέιλερ δείτε σε ποιο νησί θα είναι ξινή η Δέσποινα Βανδύ αυτή την Κυριακή. Δεν λέει ακριβώς έτσι το τρέιλερ, αλλά ίσως έτσι θα έπρεπε να λέει. Γιατί έχει βγει, φέτος έχει ξεκινήσει πολύ ξινή η Δέσποινα. Όχι πως τα προηγούμενα χρόνια ήταν έτσι μητέρα Τερέζα, χαρά του Θεού, αλλά είναι φέτος λίγο σαν να έχει πάρει βύση. Τρεις πλατινένιους. Τα τελευταία στοιχεία δείχνουν ότι το εμβόλιο λέει της Moderna είναι λέει πολύ πιο καλό από αυτό της Pfizer. Είσαι αρκετά Moderna για να πάρεις το εμβόλιο ή θα πάρεις της Pfizer. Όσο πάω και το ρίχνω σιγά σιγά το επίπεδο, δεν μπορώ να καταλάβω. Αυτά ήταν τα ημερολόγια καραντίνα σήμερα, τα λέμε αύριο και κάντε κανένα like στην Τούνη.